Μιλήσαμε στην περασμένη μας συνάντηση, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί, για την Αγία Σκέπη της Υπεραγίας ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθέν Μαρίας. Είπαμε λίγα, γιατί για την Παναγία μας τα ρήματα και οι ευχαριστίες και οι έπαινοι δεν τελειώνουν ποτέ, γιατί η δική της αγάπη δεν τελειώνει ποτέ σε εμάς. 2000 χρόνια τώρα δεν μας άφησε ούτε στιγμή. Και είδατε τι γίνεται στην άχραντη εικόνα της, το άξιον εστί. Όλα αποφασίζουν οι πατέρες και ο Αρχιεπίσκοπος να φύγει και όλο παραμένει, γιατί τα πλήθη που προσκυνούν είναι ατελείωτα, αρρύφνητα, αμέτρητα. Μας ελκύει η αγάπη της, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από αγάπη για την αγάπη. Και άμα καταλάβει ότι κάποιος τον αγαπά, ανοίγει η ψυχή του και τότε τα δίνει όλα. Μπορεί να κάτσει και ώρες αμέτρητες στην ουρά και με κρύο και με ζέστη και νηστικός και άρρωστος και με νεύρα σπασμένα και ό,τι άλλο θέλετε, και περιμένει να προσκυνήσει τη χάρη και την αγάπη της. Να της πει ότι έχει ψυχή του. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό και πολύ σημαντικό. Και είδαμε την Αγία Σκέπη να προστατεύει το στρατό μας στη Βόρειο Ήπειρο και στην Αλβανία και πάντοτε βέβαια. Και ενώ μέχρι το 1952 εόρταζε η Αγία Σκέπη 1η Οκτωβρίου στην Ελλάδα, όπως και όλη η χριστιανοσύνη, το 1952 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έλαβε απόφαση να μεταθέσει, το ξεχάσαμε προχθές αυτό, και τι να πρωτοπούμε άλλωστε, την εορτή αυτή στην 28η Οκτωβρίου, για να έχει η εθνική εορτή και θρησκευτικών υπόβαθρων. Άλλωστε δένουν και τα δύο αρμονικότατα. Γι' αυτό οι άλλοι λαοί γιορτάζουν την 1η του μηνός Οκτωβρίου την Αγία Σκέπη, οι άλλοι Ορθόδοξοι δηλαδή, εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι την εορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου, μαζί με την Εθνική Επέτειο και Εορτή. Την ευχαριστούμε την Παναγία μας και πάντοτε να την έχουμε στο νου και στην ψυχή και στη ζωή μας. Μην την αφήνουμε ποτέ και με τίποτε. Εκείνη δεν μας αφήνει. Το έχει αποδείξει και το αποδεικνύει κάθε μέρα και την κάθε στιγμή. Την ευχαριστούμε και ξανά και ξανά και πάντοτε την ευχαριστούμε την Υπεραγία μας Θεοτόκο. Σήμερα θα αναφερθούμε όσο γίνεται στη ζωή και το έργο ενός Αγίου Βασιλέως του Βυζαντίου, ενός Αγίου Αυτοκράτορος. Προηγουμένως ερχόμενος προς τα δω, πέρασα και από το δρόμο του. Είναι ο Άγιος Ιωάννης Βατάντζης Δούκας, ο Βασιλεύς και Ελεήμων. Εορτάζει αύριο, 4 του μηνός Νοεμβρίου. Ήταν αυτοκράτορας στη λεγόμενη Αυτοκρατορία της Νικαίας, από τους επιφανέστερους. Όντως υπήρξε μεγάλη μορφή και έκαμε πολλά και μεγάλα και σπουδαία και ωφέλιμα έργα για την Εκκλησία και το λαό της, αλλά και για άλλους πολλούς. Κατήγετο από τη Θράκη, από την ένδοξη οικογένεια των Δουκών, τη θρηλυκή αυτή οικογένεια, της οποίας πολλά μέλη υπήρξαν ήρωες και πέρασαν τα ηρωικά τους κατορθώματα στο ακριτικό νέπος, διγενής Ακρίτας κλπ. Προήρχεται από τη Θράκη, από το Διδυμότυχο και είχε κάποιο θείο στη Νίκαια, όταν αυτοκράτορε εκεί ήταν ο Θεόδωρος ο πρώτος ο Λάσκαρης. Και πήγε κοντά στον αυτοκράτορα, είχε δε μάλιστα ωραίους τρόπους, ευγενικούς και υπέροχους τρόπους και προπαντός ταπεινοφροσύνη, πραότητα και αγάπη. Και ήλκησε την εύνοια του αυτοκράτορος, του έδωσε εκείνος αξίωμα και έβλεπε ότι ο Ιωάννης ήταν όντως μία σπουδαία προσωπικότης. Είχε δύναμη, είχε χάρη, είχε σύνεση, είχε πολλά και μεγάλα προτερήματα. Και
όταν κόντευε να κοιμηθεί και να αναχωρήσει ο Θεόδωρος ο πρώτος από τη μάτη για αυτή πλάση για την αιώνια ζωή και πατρίδα μας, αντί να αφήσει τη διαδοχή, τη βασιλεία στον αδελφό του, γιατί δεν είχε άρενα τέκνα, τι έκανε? Την άφησε στον επιθυγατρή γαβρών, τον Ιωάννη Δούκα Βατάντζη, γιατί εκείνον έκρινε άξιον, αυτήν η αξιοκρατία. Σου λέει, τα αδέλφια μου δεν έχουν την ικανότητα του Ιωάννου. Και κάνει λοιπόν το γαμβρό του τι, αυτοκράτορα, βασιλέα. Και απέδωσε πολλά ο Ιωάννης. Οι καιροί και τότε όπως και τώρα ήσαν δύσκολοι. Η Δύσης κατόρθωσε να διαλύσει σχεδόν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ένεκα των δικών μας αδυναμιών και μικροτήτων και φιλοδοξιών κακών. Έφτασε ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου να καλέσει τους σταυροφόρους της τετάρτης σταυροφορίας να τον βοηθήσουν να πάρει ξανά το θρόνο του από εκείνον που τον πήρε. Δεν θέλω να λέω ονόματα, γνωστά είναι. Και έφερε τους σταυροφόρους στη βασιλεύουσα, τους άνοιξε και την πόρτα. Περάστε κύριοι σταυροφόροι. Αυτό περίμεναν αυτοί. Εμείς κατηγορούμε πολλές φορές τους ξένους. Οι ξένοι καλά κάνουν. Και τώρα και πάντοτε. Κάνουν δουλειά τους. Εμείς οι Έλληνες, οι πατριώτες Έλληνες, οι κάτοικοι αυτής εδώ της χώρας, τι κάνουμε? Εμείς φταίμε πολλές φορές. Γι' αυτό, ενώ η κοσμική κρίνει τους άλλους, η Εκκλησία τι κάνει? Αυτοκριτική, και περισσότερο έχει αυτομεμψία. Μας κατάλαβαν λοιπόν οι δυτικοί ότι είμαστε τελείως αδύνατοι και μας επετέθησαν και διέλυσαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, σχεδόν τη διέλυσαν, αλλά ανέλαβε με την αυτοκρατορία της Νικαίας και μάλιστα κυρίως και κατεξοχήν στα χέρια του Ιωάννου Βατάντζη Δούκα, του Ελεήμονος. Και εμεγαλούργησε, μπόρεσε εκείνος και κράτησε λεπτές ισορροπίες ανάμεσα σε τόσους εχθρούς και πολεμίους. Τι αναστατώσεις και τι καταστροφές και τι πράγματα αντίθετα κυριαρχούσαν στην ατμόσφαιρα της παγκόσμιας σκηνής της εποχής εκείνης. Και μπόρεσε ο Ιωάννης, άλλοτε με πολέμους, σπάνια έκανε πόλεμο όταν έκρινε ότι το απολύτως απαραίτητος. Δεν ήθελε να σκοτώνονται έτσι οι άνθρωποι εκεί και ως έτυχε για το παραμικρό. Έκανε μόνο όταν ήταν απόλυτος ανάγκη. Και αφού όλα τα άλλα μέσα και οι τρόποι δεν τελεσφορούσαν. Και κατόρθωσε και με επιγαμίες και με πρεσβείες και με υποσχέσεις και με φιλίες και με φοβέρες και με καλολογίες και με οτιδήποτε να κρατά λεπτές ισορροπίες και απέναντι στους Φράγκους και Λατίνους και απέναντι στους Τούρκους και απέναντι στο δεσποτάτο το ελληνικό της Ηπείρου και απέναντι των φοβερών Βουλγάρων. Κρατούσε λοιπόν τέτοιες ισορροπίες. Είχε λοιπόν ικανότητες μεγάλες ο Ιωάννης και προπαντός πίστη στο Θεό βαθύτατη και αγάπη και στοργή μεγάλη για το λαό, για τους ανθρώπους. Αφού έλεγε κάποια φορά στον ιό του Θεόδωρο το δεύτερο, το Λάσκαρη Δούκα Βατάντζη, τι του έλεγε? «Ο Θεός, παιδί μου, μας έδωσε τους ανθρώπους να τους προστατεύουμε και όχι να τους χρησιμοποιούμε και να τους εκμεταλλευόμεθα. Και δεν εινέχεται κατά κανέναν τρόπον να γίνεται εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπον». Θυμηθείτε τους πολιτικούς μας. «Δεν εινήχεται να γίνεται εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπον. Και με νόμο και με την πειθό του και με τη δύναμή του τι έκανε? Επήρε από τους γεωκτήμονες και τους αριστοκράτες κινητή και ακίνητη περιουσία, από τους έχοντας και κατέχοντας δηλαδή, αφού τους άφησε όσοι εχρειάζεται για να μπορούν να περάσουν άνετα. Αυτό είναι σοσιαλισμός και κομμουνισμός και λεβεντιά και χριστιανοσύνη
και αγάπη έμπρακτη, το ημών περίσευμα εις το εκείνον υστέρημα, που λέει ο Μέγας Παύλος, ή να γέννηται ισότης. Και είχαν όλοι οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας, όχι μόνο οι Ορθόδοξοι, όλοι οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας του είχαν κλήρον, είχαν μερίδα γης και την καλλιεργούσαν και ζούσαν και δεν υπήρχε φτωχός και παίνης, αναγκεμένος και δυσκολεμένος. Και αν παρουσιάζεται κάτι τέτοιο, αμέσως ο αυτοκράτορ έτρεχε και τακτοποιούσε την αδικία προσωπικά, παρακαλώ. Και κάτι άλλο, και όχι θυμάμαι τον ομώνυμό του Ιωάννη Καποδίστρια, δεν έπαιρνε λεπτά από το κράτος, ούτε για έξοδα παραστάσεως, ούτε διαμισθών, ούτε για τίποτα άλλο. Όχι μόνο δεν έπαιρνε για τον εαυτό του, αλλά και για τους της αυλής. Τι έκανε? Καλλιεργούσε τα κτήματά του. Ό,τι έκαναν και οι άλλοι. Καλλιεργούσε τα κτήματά του. Και πήγαινε μάλιστα και ο ίδιος, όταν είχε ευκαιρία, και έσπερνε και θέριζε και αλώνιζε. Άρα Ιωάννη Λεβέντη, πώς μετά ο λαός να μην έρχεται από κοντά του, πώς να μην τον μιμούνται, πώς να μην τον ακούν, πώς να μην τον αγαπούν και πώς να μην θυσιάζονται για εκείνον. Αλλά τώρα τα ξεχάσαμε όλα, αδελφοί μου. Διαγράφουμε και την ιστορία μας, χαλάμε και τη γλώσσα μας. Δεν φταίρε οι ξένοι. Δεν έχω τίποτα με τους ξένους. Οι ξένοι μαγιά τους. Και τώρα που διαχώρισαν τον εαυτό τους από την Ελλάδα, καλά κάνανε. Καλά κάνανε. Άλλωστε είμαστε διαφορετικοί. Η Ελλάδα δεν ανήκει ούτε στην Ανατολή ούτε στη Δύση. Είναι το μετέχνη. Ανήκει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα στους Έλληνες, που έλεγε ο Μακαρίτης ο Παπανδρέου. Βεβαίως. Είναι ιδιότυπη χώρα και χώρος και πνευματικός χώρος και γεωγραφικός η Ελλάς. Βεβαίως. Και έχει αυτή τη χάρη. Έχει αυτό το μεγαλείο. Και γι' αυτό ακριβώς είναι σε αυτή τη θέση, την ξεχωριστή θέση. Η Ελλάδα στους Έλληνες και χρειάζεται λοιπόν εδώ να τα παρατηρούμε βαθύτερα τα πράγματα. Έτσι. Έδωσε λοιπόν μερίδα γης σε όλους. Είχαν όλοι. Και με νόμους ακόμη επέβαλε και άλλα πράγματα. Απαγόρευσε να αγοράζουν από το εξωτερικό είδη πολυτελείας. Πόσα σήμερα είδη πολυτελείας και περιτά μάλιστα δεν φέρουμε από το εξωτερικό και δεν δαπανούμε τόσα χρήματα τζάπα. Αγόραζαν μόνο τις πρώτες ύλες και κατασκεύαζαν με τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες της εποχής τα προϊόντα που εχρειάζονται. Και έλεγε, εγώ δεν μπορώ να σας ορίσω πόσο θα ξοδέψετε ή όχι. Έχω όμως ένα πράγμα να σας παρακαλέσω. Να σας παρακαλέσω να μην ξοδεύετε τζάπα πράγματα. Να αποφεύγετε τα περιτά. Να κάνετε οικονομία. Να χρησιμοποιείτε τα δώρα του Θεού με φιδό. Και εδώ ενθυμούμεθα το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων. Στην έρημο, από το Χριστό μας, που είπε στο τέλος να μαζέψουν τα περισσεύοντα κλάσματα ή να μην τι απόλυτε, για να μην χαθεί τίποτε, για να μην πάει χαμένο τίποτε. Έτσι είναι. Και ο Θεός μας έδωσε την κτήση, τη δημιουργία, να κάνουμε χρήση και όχι κατάχρηση, να την εργαζόμεθα αλλά και να την φυλάσσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο και ωραίο. Έκαμε λοιπόν αγώνα μεγάλο για το λαό ο Ιωάννης Βατάντζης Δούκας και εκείνοι τον ελάτρευαν, τον αγαπούσαν και εργαζότανε στα χωράφια και ο ίδιος, και έτσι λοιπόν δεν είχε έξοδα περιτά και έδινε και το καλό και ωραίο παράδειγμα.
έχτιζε εκκλησίες, ανακαίνιζε μονές και έκαμε πολλά ευαγή ιδρύματα, τοχοκομεία, ορφανοτροφία, νοσοκομεία, γυροκομεία και τόσα άλλα, γιατί περίσευαν αρκετά χρήματα αφού είχε καλοδιοίκηση και αφού είχε καλή οικονομική πολιτική και δημοσιονομική πολιτική, σωστή και καλή. Και έτσι μπορούσε και έκαμε καλά και ωφέλιμα έργα. Είχε, όπως είπα και στην αρχή, και μεγάλη πίστη και αγάπη στο Χριστό μας. Ήτο δε ταπεινός και πράος, μιμούμενος στο μέτρο του δυνατού, το φιλάνθρωπο Χριστό μας, που έχει πει «μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών». Ήτο λοιπόν άνθρωπος αρετής και άνθρωπος αγάπης και άνθρωπος σοφίας και προστάτευσε πολύ τις τέχνες και τα γράμματα. Είχε κοντά του μεγάλους σοφούς και σπουδαίους των τεχνών και των γραμμάτων, οι οποίοι πολύ, πάρα πολύ τον εβοήθησαν και φρόντισε και την εκπαίδευση. Την έβαλε σε υγιείς βάσεις επάνω στο Θεό, μέσα στην Αγία Εκκλησία, την εστήριξε στην αρετή και στη χάρη και μετά στη σοφία και στη γνώση. Και έβγαιναν άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι πεπαιδευμένοι, άνθρωποι ενάρετοι, άνθρωποι σοφοί, γιατί η παιδεία είναι η βάση της κοινωνίας και μαθαίνει ο νέος άνθρωπος να αγαπά το Θεό, να αγαπά την πατρίδα, να αγαπά τους ανθρώπους, να εργάζεται, να είναι ενάρετος, να μαθαίνει και τη γνώση και να την κάνει πράξη στη ζωή του. Τα έκαμε αυτά λοιπόν, υπερασπίστηκε και φρόντισε την παιδεία ο Ιωάννης. Εφρόντιζε δε και το στρατό. Προσπαθούσε η δυνατό να έχει Έλληνα στρατιώτες, να τους εμπνέει και να αφήσει τους μισθοφόρους. Αυτό ήταν σπουδαίο και δύσκολο. Το κατάφερε όμως ο Ιωάννης, διότι ήτο τύπος και υπογραμμός ο ίδιος. Και γι' αυτό επέτυχε πάρα πολλά. Ένα όραμα είχε μεγάλο, να ανακτήσει τη βασιλεύουσα πόλη, την Κωνσταντινούπολη, και έκαμε τα πάντα. Και παρολίγον, αν δεν έφευγε από αυτή την πλάση, θα το κατόρθωνε. Είχε ετοιμάσει τα πράγματα σε τέτοιο σημείο που ολίγον έλειπε να ανακτήσει τη βασιλεύουσα, την οποία ανέκτησε μετά από 6-7 χρόνια ο Μιχαήλ Παλαιολόγος. Με μεγάλη ευκολία φέρθηκε δε και στους δυτικούς με ευστροφία και με αγάπη. Και στον Πάπα, τον οποίον ετίμησε, και του έγραψε επιστολή ο Πάπας παρακαλώντας τον να δεχθεί το προτείο του και άλλα μερικά. Και ο Ιωάννης του απάντησε, «Εγώ να δεχθώ το προτείο σας και να σας τιμήσω για τη θέση και το αξίωμά σας. Δεν έχω καμία αντίρρηση, μόνο που σας παρακαλώ να τιμήσετε κι εσείς εμένα και να με φροντίσετε όπως σας φροντίζω. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται». Και του έλεγε ο Πάπας να στείλω και σταυροφόρους να ελευθερώσουν την Αγία Γη. Και το απαντά ο Ιωάννης, να στείλει σταυροφόρους να ελευθερώσουν πρώτα την Κωνσταντινούπολη από τους νεοβαρβάρους, οι οποίοι δεν άφησαν τίποτα όρθιο, και μετά πάμε όλοι μαζί στην Αγία Γη και την ελευθερώνουμε. Και άλλα πολλά του γράφει.
Υπάρχουν επιστολές, έχουν διασωθεί η αλληλογραφία μεταξύ του Ιωάννου Βατάντζη και του Πάπα Γρηγορίου του IX. Εφέρθηκε όμως υπέροχα και στον Φρυδερίκο το Δεύτερο, το βασιλέα των Φράγκων. Ο Φρυδερίκος γνωστόν τον Γερμανός. Γερμανοί το πάντοτε σε σχέση αντίθεσης με τον Πάπα. Άλλωστε από εκεί προέκυψε κατ' εξοχήν και ο Προτεσταντισμός, ο Μαρτίνος Λούθυρος, βέβαια. Και αυτό το χρησιμοποίησε ο Ιωάννης. Κάμει σύμμαχό του το Φρυδερίκο το Δεύτερο και πήρε για γυναίκα του την κόρη του Φρυδερίκου, την Κωνσταντίαν, την οποία στο βάπτισμα το Ορθόδοξο ονόμασαν Άννα. Και είχε σχέσεις καλές και τον εθαύμαζε ο Φρυδερίκος και τον ηγάπα και μάλλον τον Πάπα. Και λέει, γιατί δεν δέχεσαι και δεν παραδέχεσαι αυτό τον ένδοξο βασιλέα, αυτό τον υπέροχο άνθρωπο, αυτό τον ορθόδοξο χριστιανό, αυτό τον άρχοντα, αυτό τον μεγάλο. Δεν το καταλαβαίνω γιατί δεν τον δέχεσαι. Άλλωστε οι Έλληνες διέδωσαν τη χριστιανοσύνη στα πέρατα της Οικουμένης, έλεγε ο Φρυδερίκος τον Πάπα. Και κράτησε και εκεί ο Ιωάννης λεπτές ισορροπίες, πολέμησε και τους Βουλγάρους, είχαν κάνει το νέο βουλγαρικό κράτος με τον Ιωάννη Ασάν το Δεύτερο, τον περίφημο Καλογιάννη, ικανότατον και εκείνον, κατόρθωσε και τους έβαλε πάλι σαν νέος βουλγαροκτόνος τα παλιά του στα σύνορα. Και έφερε λοιπόν στην αυτοκρατορία της Νικαίας ειρήνη και αγάπη. Εφάρμοσε δηλαδή στην πράξη το χριστιανισμό. Κοίτο χριστιανός βασιλεύς. Είχε και κάποια προβλήματα προσωπικά και δυσκολίες ψυχικές μεταξύ των άλλων ο αυτοκράτορ Ιωάννης. Και πράγματι υπέφερε και από μελαγχολία και κάποιες φορές και από επιληψία. Δεν αγίασαν έτσι οι άνθρωποι, ούτε εκείνοι τους οποίους προσκυνάμε τιμητικά στις ιερές εικόνες έγιναν Άγιοι τόσο απλά. Είχαν και εκείνοι τους σταυρούς τους, τα βασανά τους, τις δυσκολίες τους. Είχε μελαγχολία ο Ιωάννης και υπέφερε και όταν τον ταλαιπωρούσε το δαιμόνιο σφάδαζε και παρά τα αυτά αδελφοί και πατέρες μου έκαμε τόσο μεγάλο και τόσο σπουδαίο έργο. Αφού ο Νικηφόρος Γρηγοράς, ο ιστορικός και σοφός της εποχής εκείνης, τον επαινεί και λέγει ότι υπήρξε ανώτερος από όλους τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες. Και άλλοι σοφοί της εποχής του τον παραβάλλουν με το βασίλειο το Μακεδόνα και το μεγάλο Ηράκλειο. Κανείς βέβαια τολμά να τον συγκρίνει με τον μεγάλο Κωνσταντίνο, τον πρώτο βασιλέα χριστιανών, γιατί ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι ασύγκριτος, ανυπέρβλητος και μοναδικός και μεγάλος τον ηγάπα και τον εξετήμα ο Ιωάννης Βατάντζης Δούκας. Είχε λοιπόν και τις δυσκολίες του. Έκαμε όμως και προσπάθεια για την ένωση των εκκλησιών, δηλαδή η παποσύνη να έρθει στην Ορθοδοξία. Αυτό ήταν ο σκοπός και ο στόχος του. Και προσπάθησε και με τους σοφούς τους και με τη σύνοδο του Νυμφαίου να διευθετήσει το ζήτημα. Αλλά ο Πάπας τι, ή το αμετάπιστος, δεν ήθελε με τίποτε να αλλάξει και δεν ήθελε με τίποτε να καταλάβει. Και τι έκανε ο Ιωάννης, τον άφησε. Άλλωστε αιρετικών άνθρωπων με τα πρώτην και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, λέει ο Μέγας Παύλος στις επιστολές του. Τον άφησε λοιπόν τον Πάπα, έκανε μεγάλη προσπάθεια και αντέδρασε λοιπόν σωστά ο Ιωάννης Βατάντζης στην παρακμή της εποχής του. Αντέδρασε θετικά, ανοίχθηκε στο Θεό και έφερε κοντά σε εκείνον και τους υπηκόους του και έκαμε πράξη την Ορθοδοξία. Και τι έγιναν οι Έλληνες τότε, ήρωες. Μεγαλούργησαν,
και έγιναν σεβαστοί στους φίλους και φοβεροί στους εχθρούς. Ο Ιάννης Βατάνης είναι, όπως είπα στην αρχή, ο πατέρας των Ελλήνων. Και το επώνυμο αυτό, η προσωνυμία Βατάνης, δεν ξέρουμε τι θα πει. Είναι λαϊκής προελεύσεως. Ποιος ξέρει τι σημαίνει, γιατί το ονόμασαν, πάντως έχει καλή σημασία. Όπως και η ονομασία, η επωνυμία Λάσκαρης, πάλι δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Είναι αγνώστου ετυμολογικού και σημασίας. Πάντως και εκείνος έχει κάτι σημαντικό να πει με το όνομα αυτό που του έδωσε ο λαός. Εγώ σκεπτόμουν το μεσημέρι στη βλακεία, με εκεί καθόμουν να περάσει η ώρα και λέω, Λάσκαρης τι σημαίνει, ο άνετος, αυτός που έχει λάσκα, που δίνει άνεση, και ο Θεόδωρος ο πρώτος ή το δυνατός ή το ορμητικός για να μπορέσει να νικήσει τους εχθρούς και να ξεκαθαρίσει, ενώ ο Ιωάννης Βατάνης τι το, σταθερός. Σταθερός, είχε ευστάθεια, είχε σταθερότητα και μπόρεσε και κράτησε λεπτές ισορροπίες. Και Βατάνης τι σημαίνει, οι γυναίκες ξέρουν τις βάτες βάζαν παλιά στα ενδύματα για να πει ο μαλακάκι πει αυτό. Μπορεί να σημαίνει και αυτό, ο ήπιος, ο μαλακός, ο άνετος και όντως ο Ιωάννης ή το πράος ή το ήπιος ή το άνετος και φρόντιζε με στοργή και αγάπη και τρυφερότητα το λαό. Ήλθε και εκείνου η ώρα. Τον εκάλεσε ο Κύριος κοντά του. Στα 1254 ή κατά άλλους 55. 4 Νοεμβρίου ή 30 Οκτωβρίου, καμία σημασία δεν έχει αυτό. Τον έκλαψε ο λαός. Τον επένθησε. Τον τραγούδησε. Τον έκανε θρύλο. Τον επεκαλείτο. Και όταν παρουσιάστηκε σε κάποιον και του είπε, διαποκαλύψεως δηλαδή, να γίνει ανακομή των λειψάνων του, έτρεξε κλήρος και λαός, άνοιξαν τον τάφο του και καθώς τον άνοιγαν, έβγαιναν μοίρα. Έβγαζε μοίρα σαν να ήρχοντο από αμέτρητους κήπους και όλοι τα έχασαν. Αγίασε ο Ιωάννης, αγίασε ο βασιλιάς μας, αγίασε ο πατέρας των Ελλήνων, αγίασε η ψυχή μας, αγίασε η αγάπη μας. Και όπως έβγαλαν το ιερό του λείψανο ή το άθικτο, δεν είχε λιώσει το παράπαν και δεν είχε φυγεί τίποτα ούτε από τα ενδύματά του. Και το μάλιστα καθιστό στο θρόνο όπως τον είχαν ενταφιάσει. Τον μετέφεραν στη Μαγνησία, πήραν πέτρες και του φτιάξαν εκκλησία, του φτιάξαν ναό και κάθε χρόνο μέχρι σήμερα ακόμη, που τουρκοκρατία, που το ένα που τ' άλλο, εκεί στη Μαγνησία 4 του μηνός Νοεμβρίου, απόψε περνός και αύριο η μνήμη του, έκαμαν λειτουργία, έκαμαν πανηγύρι, έκαμαν σύναξη και αισθανόντουσαν την παρουσία και τη χάρη του Αγίου. Άφησε δε που άρχισε να θαυματουργεί, να βγάζει δαιμόνια τα οποία τόσο υπέφερε, να θεραπεύει μελαγχολίες και ψυχικά νοσήματα από τα οποία και εκείνος εταλαιπωρείτο και να κάνει διάφορα άλλα μεγάλα θαύματα. Βλέπετε λοιπόν που οι περισσότεροι δεν ξέρουμε το βίο και την πολιτεία του Αγίου αυτού Αυτοκράτορος, γιατί τα έχουμε αφήσει, αδελφοί μου. Και άκουσα προχθές ένα τραγουδάκι που μου έκανε εντύπωση, κράτησα ένα στίχο που λέει «Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς». Η γιαγιά κοιτάει, σου λέει, τι λέει ο παπάς. Λοιπόν, όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Έτσι έχουμε φτάσει τώρα. Τα θεωρούμε όλα ίδια, όλα ισιώματα, όλα να τίποτε. Όμως, όταν όμως αγαπήσουμε κάτι, μάθουμε κάτι, μάθουμε το όνομά του, του δίνουμε πια άλλη υπόσταση στην ψυχή, στη σκέψη και στη ζωή μας.
και μας εμπνέει και το αγαπάμε και μιλάμε γι' αυτό και επηρεάζουμε και τους άλλους και το αναστέλνουμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η χάρη του προσώπου αυτού μας επισκέπτεται. Ανοίγουμε τι, επικοινωνία. Έχουμε κόκκινο τηλέφωνο, έχουμε ανοιχτή γραμμή. Και παρακαλούσα το μεσημέρι τον Άγιο Ιωάννη θερμά για κάτι. Και αισθάνθηκα τουλάχιστον καλύτερα. Και εμείς ας τον παρακαλούμε, ας τον σκεπτόμεθα, ας επισκεπτόμεθα νοερά τον τάφο του και το ιερό του λείψανο. Και προπαντός ας τον οικετεύομαι εκεί που βρίσκεται στο θρόνο της Θείας Μεγαλοσύνης να παρακαλεί για όλους και μάλιστα για τους φτωχούς, τους αναγκεμένους, τους αδικημένους, τους οποίους προστάτευσε εκείνος όσο κανείς άλλος, γιατί μετά από αυτόν ευασίλευσε για 3-4 χρόνια ο Υιός του Θεόδωρος, ο δεύτερος, ο Δούκας και Λάσκαρης επωνομαστής από το επώνυμο της μητέρας του Ειρήνης, που ήταν κόρη του Θεοδόρου του πρώτου του Λασκάρεως και σύζυγος φυσικά του Ιωάννου του τρίτου του Βατάνζη. Και εκείνος σοφός και πεπαιδευμένος, αλλά με τα ίδια νοσήματα του πατέρα του, εκυβέρνησε συνετά. Αλλά σε ηλικία 36 ετών δεν άντεξε και έφυγε από το μάταιο αυτό κόσμο. Ο δε Θεόδωρος, ο δεύτερος Δούκας Λάσκαρης, είναι και ο ποιητής, ο συνθέτης του μεγάλου παρακλητικού κανόνος. Τον υπηρών επαγωγέ χυμάζουσι την ταπεινήν μου ψυχήν και συμφορών έφη την εμήν καλύπτουσι καρδίαν θεονύμφευτη. Αληφώστε το κοιεία το θείων και προαιώνιων, λάμψον μη το φως το χαρμόσυνο, που την αναμέλπομε στο 15 Αύγουστο, στις ημέρες της νηστείας, εναλλάξουμε τη μικρή. Και η παράκληση αυτή είναι προσωπική, ενώ η μικρή είναι γενική, ετούτε και κοινοτική, ετούτε είναι περισσότερο ατομική και προσωπική. Ο βασιλεύς Θεόδωρος, μπροστά σε προβλήματα εσωτερικά και εξωτερικά, σε κινδύνους και δυσκολίες, δεν ξέρει τι να κάνει, πού να απευθυνθεί, προς τι να καταφύγει και καταφεύγει στη Θεοτόκο και Μητέρα του Φωτός. Καταφεύγει στην Παναγία μας, καταφεύγει στην κοινή μας Μητέρα και προς εκείνη εκχύνει με τρόπο λυρικό τα πάθια, τους καημούς του, τα αιτήματά του, τα βασανά του, τις ηκεσίες, τις παρακλήσεις, τις ευχαρίστησες, τις δοξολογίες και τα πενέματα στη Μητέρα του Χριστού και δική μας Μητέρα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Όντως ο μέγας παρακλητικός κανόν είναι ένα λυρικό ποτάμι που βγαίνει με την επίπνια του Αγίου Πνεύματος από την ψυχή του Θεοδόρου, του Αυτοκράτορος, του Δευτέρου, του Λασκάρεως, ξεχύνεται στην Εκκλησία και φτάνει στα πόδια της Παναχράντου Θεοτόκου και εφελκεί την εσπλαχνία της, τη χάρη της και τη στοργή της. Μετά ευασίλευσε για λίγο, πολύ λίγο, ο Ιωάννης ο τέταρτος ο Βατάνζης, ο εγγονός του Ιωάννου του τρίτου, ανήλικος όν. Αλλά τι έγινε, πλάκωσαν οι γεωκτήμονες, η αριστοκρατία, η δυνατή, ο Ιωάννης ήταν άνθρωπος του λαού, και επέβαλαν το δικό του τον άνθρωπο, το σπουδαιότερο των αριστοκρατών, τον Μιχαήλ τον 8ο, τον Παλαιολόγο. Φύγαμε από αυτή την ομορφιά, από αυτόν τον σοσιαλισμό, από αυτόν τον κοινωνισμό, από αυτόν τον κομμουνισμό της Εκκλησίας και της πίστεως και του ελληνισμού. Φύγαμε και ήρθαμε πάλι στη δυσκολία. Αν ζούσε ο Ιωάννης και αν συνέχιζαν την τακτική του και οι υπόλοιποι,
η Βυζαντινή Αυτοκρατορία θα υπήρχε μέχρι σήμερα, αδελφοί μου. Η πτώση της οφείλεται στα λάθη των ηγετών της κυρίως. Στα λάθη αυτών, με τις φιλοδοξίες, τις σύνδικες, τις φατρίες, τις αιρέσεις και διαιρέσεις και με τα τόσα και με τη φιλαργυρία και φιλοπλουτία και δεν ξέρω εγώ με τι, έφεραν την αυτοκρατορία σε δύσκολη θέση. Και εμείς σήμερα, για να κλείσω, γιατί δεν τελειώνουν αυτά ποτέ, έχουμε λίγα λεπτά, βρισκόμεθα ως Ελλάς, ως κράτος, ως οντότης κρατική, σε πολύ δύσκολη θέση. Τι να κάνουν οι καημένοι κυβερνώντες, τι να κάνουμε όλοι, που έχουμε φτάσει σε λεπτό και δύσκολο σημείο και μας σώζει πια η Άγια Πίστη των Πατέρων μας. Μας σώζει η Εκκλησία, μας σώζει η Ορθοδοξία, μας σώζει η ανακαίνιση και η αναγέννηση των ψυχών μας. Έχει πολύ δυναμικό μέσα του ο ελληνορθόδοξος άνθρωπος. Έχει μεγαλεία. Βρισκόμαστε όμως περισσότεροι σε νεκροφάνεια. Μακάρι με αυτά που κάνουν οι φίλοι και οι εχθροί μας, μακάρι να τα καταφέρουν να ξυπνήσουν τις ψυχές μας. Να μας ρίξουν στο φιλότιμο. Να δούμε τι χάσαμε, τι έχουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Να αναστηθούμε και να φέρει ο καλός Θεός με τις πρεσβείες του Ιωάννου Βατάντζη, του Αγίου Ιωάννου, του επικληθέντος και ελεήμονος, να φέρει έναν Ιωάννη, έναν άρχοντα, έναν άνθρωπο του Θεού. Ας είναι και ο περιπτεράς της γειτονιάς μας, ας είναι και ένας σοπάνης, ας είναι οποιοσδήποτε, αρκεί να είναι Χριστός Κυρίου, σταλμένος από Εκείνον. Δεν κατηγορώ τους άρχοντές μας, καλοί και πολύ καλοί είναι. Άλλωστε η παροιμία τι λέει, κατά των λαών και άρχοντες. Δεν είναι θα εμείς καλύτεροι, αδελφοί μου. Ό,τι είμαστε εμείς είναι και εκείνοι. Και αν κατηγορούμε εκείνους, κατηγορούμε τον εαυτό μας. Και αν προσευχόμαστε για εκείνους, προσευχόμαστε για τον εαυτό μας. Ας σταματήσουν λοιπόν η στήρα κριτική και η στήρα άρνηση και ό,τι άλλο. Δεν βγάζει πουθενά. Είμαι θα Έλληνες Ορθόδοξοι. Ας μας δώσει μετάνοια ο Θεός και ας κάνουμε ενάρετο βίο και τότε οι ψυχές μας θα ξυπνήσουν και όλα θα αλλάξουν και όλα τότε θα τα αγαπάμε και θα είναι ίδια γιατί θα τα αγαπάμε. Ε, αδελφοί μου και πατέρες, δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο. Για τον Ιωάννη εγώ ανάβω φωτιές και δίνω οθήσεις. Όποιος θέλει θα πάει και θα βρει να διαβάσει περισσότερα και να μάθει και να πει και στους άλλους και να λάψει φωτιές και παρέκει και να ξυπνήσει ελληνορθόδοξος Ελλάς. Μπορεί πολλά να κάνει και πολλά να προσφέρει γιατί βράδια σε στην οικουμένη και η μόνη ελπής είναι η Ορθοδοξία, το φως των Ιλαρών, το φως των Ανέσπερων του Χριστού. Ας δώσει η χάρη του με τις πρεσβείες της Παναγίας του Αγίου Ιωάννου και όλων των Αγίων να ξανανάψει αυτό το φως στις ψυχές όλων μας, σε Ανατολή και σε Δύση, και να γίνουμε όλοι μία πίμνη και εις ποιμήν. Μεθαύριο Παρασκευή δεν θα έχουμε Θεία Λειτουργία, αλλά στις 7 του μηνός πρώτη Κυριακή θα έχουμε Θεία Λειτουργία το πρωί 6 με 7 και μισή. Και την ερχόμενη Τρίτη έχουμε την εορτή του Αγίου μας, 9 του μηνός. Δευτέρα το απόγευμα, 5.30 ώρα θα κάνουμε τον Εσπερινό. Και Τρίτο πρωί, 6.30 με 9 το πολύ, θα κάνουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Και το απόγευμα της αυτής ημέρας, ώρα 4, θα κάνουμε μικρό Εσπερινό και τους χαιρετισμούς του Αγίου Νεκταρίου. Και την ερχόμενη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε 4 ώρα με 4.30 την παράκληση του Αγίου και ύστερα ομιλία για ποιον. Για τον Άγιό μας Νεκτάριο, για τη θωρική την αγάπη μας. Ευχαριστώ τους πατέρες και όλους σας. Ευχαριστώ τον σταθμό της Εκκλησίας, στον Γέροντα Καλή που εύχομαι καλή και ταχύ ανάρρωση και να έχουμε την ευχή του. Και ας ψάλλουμε όλοι τώρα τον εθνικό ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπερμάχο στρατηγός.
Εκ πάντιον με κινδύνων ελεύθερο ή να κράζωσι χαίρε νύμφι ανύμφευτε. Η Παναγία βοηθιά μας, καληνύχτα σας.